Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μάλιστα με πολλές λεπτομέρειες. Ένα θαύμα το οποίο, όπως λέγει μέσα και ακούσαμε, το ομολογεί ο ίδιος ο θεραπευτής, τέτοιο δεν ακούστηκε ποτέ στον αιώνα, τόσο μεγάλο και τόσο φοβερό θαύμα. Και ποιο ήταν αυτό το θαύμα? Η θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Έναν τυφλόν εκγενετής τον βρίσκει ο Κύριος στο δρόμο την ώρα που ζητιανεύει, όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και εκεί τον πλησιάζει και κάνει μια κίνηση ο Κύριος που θα λέγαμε ήταν κάπως περίεργη. Έπτυσε, λέει, κάτω, με το χώμα έφτιαξε μια λάσπη, την οποία στη συνέχεια επέχρισε επάνω στα μάτια του τυφλού. Τον έστειλε στη συνέχεια να πάει να νυφτεί. Και όταν ενύφθηκε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, εγύρισε και τα μάτια του ήσαν πλέον φυσικά και έβλεπαν όπως βλέπουν τα μάτια των ανθρώπων. Γιατί άραγε έκανε αυτή την κίνηση ο Κύριος? Ο Κύριος θα μπορούσε να θεραπεύσει τον τυφλόν αυτόν με πολλούς τρόπους. Θα μπορούσε να τον θεραπεύσει με το λόγο του, όπως με το λόγο του ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο όλον. Θα μπορούσε να του πει να ανοίξουν τα μάτια σου, όπως είπε σε άλλους τυφλούς που είχαν χάσει το φως τους. Γιατί εδώ στην προκειμένη περίπτωση κάνει αυτήν την κίνηση ο Χριστός, να πτήσει κάτω, να φτιάξει λάσπη με το σάλιο του και στη συνέχεια αυτή τη λάσπη να την επιχρήσει επάνω στα μάτια του τυφλού? Έχει λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί, και οι Άγιοι Πατέρες που ερμηνεύουν τα θαύματα αυτά του Κυρίου, ιδιαιτέρως δε ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγει το εξής: έκανε αυτή την κίνηση ο Χριστός για να μας θυμίσει κάτι. Να μας θυμίσει πώς δημιουργήθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Με τον ίδιο τρόπο που ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, με τον ίδιο τρόπο δημιουργεί τώρα και τα μάτια του τυφλού. Σαν να σου λέει ο Κύριος, και αυτό ακριβώς μας λέει, ότι εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι ο Δημιουργός, εγώ είμαι αυτός ο οποίος έφτιαξα τον άνθρωπο, εγώ είμαι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Ας τον βλέπεις μικρόν, ας τον βλέπεις σαν έναν μικρόν άνθρωπο. Είναι αυτός ο οποίος κυβερνά τον κόσμο. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο και εν προκειμένου δημιουργεί και τα μάτια του τυφλού. Δεν το βλέπουν οι άνθρωποι όμως. Δεν θέλουν να το δουν. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, βλέπετε, προσπαθούν να διαψεύσουν το θαύμα. Ενώ ο τυφλός ομολογεί ότι άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και με έστειλε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ να νυφθώ, και από τη στιγμή που νύφθηκα βλέπω. Οι άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι προσπαθούν να τον βγάλουν αμαρτωλό ή και τρελό. Καλούν τους γονείς του, προσπαθούν να τον βγάλουν ψεύτη, προσπαθούν δήθεν να δείξουν ότι τέτοια θαύματα δεν γίνονται.
βλέπουν τον τυφλό με ανοιχτά τα μάτια και δεν θέλουν να πιστέψουν. Κάτι σαν και εμάς δηλαδή, που βλέπουμε τόσα θαύματα γύρω μας, που βλέπουμε τόσες θαυμαστές ενέργειες του Θεού και όμως θέλουμε να παραμένουμε με τα μάτια κλειστά. Θέλουμε να παραμένουμε άπιστοι και δύσπιστοι απέναντι στα θαύματα του Κυρίου. Ένας ήταν ο τυφλός και πολλοί ήταν εκείνοι που βλέπανε. Τελικά απεδείχθη ότι ένας ήταν εκείνος που έβλεπε και πολλοί ήταν εκείνοι που δεν βλέπανε. Και πώς έγινε αυτό? Αυτός ο τυφλός που δεν τον είχε γνωρίσει τον Χριστό, ακουστά μόνο είχε ότι ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ιησού, αυτός γίνεται κήρυκας, αυτός γίνεται ομολογητής, αυτός γίνεται διδάσκαλος μέσα σε εκείνη τη συναγωγή των Φαρισαίων. Τον ρώτησαν, τι γνώμη έχεις για αυτόν? Για μένα, λέει, είναι Άγιος άνθρωπος. Για μένα είναι προφήτης. Για μένα τέτοια θαύματα δεν έχουν ξανακουστεί ποτέ στον κόσμο. Εγώ γεννήθηκα χωρίς μάτια και αυτός ο άνθρωπος με έδωσε μάτια. Όχι, του έλεγαν εκείνοι. Όχι, είναι αμαρτωλός, είναι ασεβής, δεν σέβεται την ημέρα του Σαββάτου. Όχι. Εκείνος αντιθέτως επέμενε. Όχι, είναι ο Θεός. Όχι, αυτός είναι ο προφήτης. Τελικά τον βρήκε ο Χριστός έξω. Το ακούσατε προηγουμένως. Έλα εδώ, του λέει. Πιστεύεις τον Υιό του Θεού? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του Θεού? Είναι σαν να βγεις έξω από την εκκλησία και να έρθει κάποιος άγνωστος και να σου πει ακριβώς αυτή τη φράση: πιστεύεις τον Υιό του Θεού? Μα ποιος είναι αυτός ο Υιός του Θεού? Τι του είπε ο Χριστός? Μία πολύ πολύ συγκινητική φράση: και αόρατα σε αυτόν και όλα αλλών μετά σου. Τον έχεις δει? Μα ποιος είναι? Πότε τον είδα? Εγώ μέχρι τώρα δεν έβλεπα. Εγώ μέχρι τώρα ήμουν τυφλός, εγκαιρετής τυφλός. Πότε τον είδα? Τον είδε με τα μάτια της ψυχής του. Διότι αν θες να δεις τον Χριστό, αν θες να δεις τον Θεό, θα τον δεις μόνο με τα μάτια της ψυχής σου. Τον είδες, του λέει ο Κύριος, την ώρα που με ομολογούσες μέσα εκεί στο συνέδριο, την ώρα που έλεγες ότι αυτός είναι Άγιος άνθρωπος, την ώρα που έλεγες ότι αυτός είναι ο προφήτης, εκείνη την ώρα εμένα ομολογούσες. Εώρατα σε αυτόν και όλα λόν μετά σου, εκείνος εστί. Και τότε αμέσως ο πρώην εκείνος τυφλός με θείο φωτισμό αναγνώρισε εκείνον που με κλειστά τα μάτια τον ομολογούσε. Αναγνώρισε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έπεσε αμέσως, λέει, κάτω και τον προσκύνησε. Πιστεύω, Κύριε, και προσεκύνησε αυτό. Αγαπητοί μου αδελφοί, θες να δεις τον Χριστό? Μόνο με τα μάτια της ψυχής. Μόνο. Εδώ είναι ο Χριστός. Τώρα θα βγεις σε λίγο μέσα στο Άγιο Ποτήριο, αλλά μην νομίσεις ότι μέσα εκεί υπάρχει ψωμί και κρασί. Μην βάλεις τέτοια βλασφημία στο μυαλό σου. Το ψωμί και το κρασί είναι τα στοιχεία εκείνα με τα οποία κρύπτεται, πίσω από τα οποία κρύπτεται το Άγιο Σώμα και το Πανάγιο Αίμα του Κυρίου. Αν νομίζεις ότι είναι ψωμί και κρασί, καλύτερα να κάτσεις στο σπίτι σου και να φας και ψωμί και κρασί πολύ περισσότερα. Εδώ δεν ήρθες για να φας ψωμί και κρασί. Εδώ ήρθες για να πάρεις το σώμα και να μεταλάβεις το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αν τούτο δεν το πιστεύεις,
μην πλησιάσεις ποτέ, μην φτάσεις ποτέ. Νομίζοντας ότι παίρνεις ψωμί και κρασί, ή όπως λένε πολλοί οι γονείς και ακούω στα μικρά παιδιά, θα πάρεις χρυσό δοντάκι και κάτι τέτοιες αηδίες. Ούτε χρυσό δοντάκι είναι, ούτε ψωμί και κρασί είναι, αλλά είναι ο Χριστός ο ίδιος υπό τη μορφή βεβαίως του ψωμιού και του κρασιού. Αγαπητοί μου αδελφοί, πίστευσε εις τον Χριστόν, και όποιος πιστεύει, ο Θεός του δίνει άλλα μάτια για να δει. Τα μάτια που έδωσε σε εκείνο τον τυφλό. Σας είπα στην αρχή ότι ήταν ένας τυφλός και ήταν πολλοί εκείνοι που βλέπανε. Τελικά απεδείχθη ότι ήταν μόνο ένας που έβλεπε, και πολλοί, όλοι οι υπόλοιποι που ήσαν γύρω του, ήσαν τυφλοί και δεν ήθελαν να γνωρίσουν τον Χριστό. Εύχομαι αυτά τα μάτια τα πνευματικά να έχουμε και να διαθέτουμε όλοι μας, και να μπορούμε να διακρίνουμε και να βλέπουμε πού είναι ο Χριστός και πού δεν είναι, πού είναι ο Σατανάς και πού δεν είναι, να βλέπουμε πού πλησιάζουμε και πού πρέπει να αποφεύγουμε να πλησιάζουμε, να βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Σας εύχομαι η χάρις του Κυρίου μας να είναι με τα πάντων ημών. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Σώμα Χριστού μεταλλάσσει.